Θανάση, καλησπέρα. Τίποτα δεν θα μείνει αδιερεύνητο. Έτσι ακριβώς, Δήμητρα. Να πούμε ότι άρχισε ήδη από χθες ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας αυτόν τον κύκλο επαφών με τις διάφορες επιστημονικές εταιρείες. Να πούμε ότι στο επίκεντρο, πέραν των περιστατικών που διερευνά ο οργανισμός, είναι και οι κανόνες, περιορισμοί που θα εισάγει το αμέσως επόμενο διάστημα ο οργανισμός, ούτως ώστε να προστατεύσει κυρίως το σύστημα. Να πούμε ότι ήδη χθες είχε μια πρώτη συνάντηση με την γυναικολογική εταιρεία, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διεξήχθη σε ένα πολύ καλό κλίμα και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα δουλέψουν όλοι μαζί προς το σκοπό αυτό, δηλαδή να περιοριστούν όσο των δυνατόν γίνεται κρούσματα κατάχρησης. Να πούμε ότι την ίδια ώρα ο οργανισμός ενημερώνει τις επιστημονικές εταιρείες ότι σε βάθος χρόνου θα προχωρήσει και με ξεχωριστούς προϋπολογισμούς ανά ειδικότητα, ούτως ώστε αν συνεχίσουν να παρατηρούνται καταχρήσεις, να μην επηρεάζονται οι άλλες ειδικότητες. Την άλλη εβδομάδα βλέπουν οφθαλμίατρους και καρδιολόγους, ενώ έπονται συναντήσεις με ορειλάδες και Και θα βλέπουμε σιγά σιγά, Νάσια, και τις ποινές που θα επιβάλλονται. Έτσι ακριβώς, Δήμητρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.